ΔΕΗ αλλάζει τακτική απέναντι στους κακοπληρωτές. Όσοι δεν μπήκαν σε ρύθμιση και αρνούνται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με εισπρακτική εταιρεία. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει από τη Βουλή η Όλγα Παναγιωτίδου. Όλγα, σε ακούμε. Άσχημα τα νέα, Νίκο, για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές της ΔΕΗ. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης, ο κ. Μανώλης Παναγιωτάκης, προανήγγειλε προσφυγή σε ιδιωτικές εταιρείες για να εισπράξει η ΔΕΗ τα οφειλόμενα που αγγίζουν, σύμφωνα με τα στοιχεία που ο ίδιος παρουσίασε, τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων έχουν διακανονιστεί τα 800. Οι πολιτικές διευκολύνσεων έχουν φτάσει στα οριά τους, είπε, και πρόσθεσε ότι η εταιρεία στην οποία απευθύνθηκε η ΔΕΗ έχει υποσχεθεί αύξηση εισπραξιμότητας πάνω από 10%. Μεγάλος παταχτής παραμένει το δημόσιο, που χρωστά 100 εκατομμύρια ευρώ, από το οποίο έχουν διακανονιστεί τα 40. Ο κ. Παναγιωτάκης, Νίκο, αποκάλυψε ακόμη ότι εντός των ημερών η επιχείρηση προτίθεται να προχωρήσει σε την τυπλοποίηση των χρεών σε μεγάλα φαντς και τράπεζες για τη χρηματοδότηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Και αύριο, και με αυτό θα κλείσω, ο κ. Στασάκης θα απαντήσει στη Βουλή σε ερώτηση για θέματα που αφορούν στη ΔΕΗ και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε εάν θα τοποθετηθεί και για αυτό το ζήτημα. Νίκο. Να ευχαριστήσω την Όλγα Παναγιωτίδου. Πάμε να δούμε τι είπε ο πρόεδρος της ΔΕΗ. Θεωρούμε όμως ότι αυτές οι πολιτικές των διευκολύνσεων και το κοινωνικό πρόσωπο και όλα αυτά έχουν φτάσει περίπου στα όρια τους. Έτσι λοιπόν έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε σε πιο αποφασιστικές μεθόδους. Θα προσλάβουμε εταιρεία με την οποία, η οποία έχει μεγαλύτερη εξειδίκευση στο θέμα της συλλογής οφειλωμένων και με διεθνή εμπειρία. Έχουν συστήματα δικά τους, δεν πάει το μυαλό σας σε φάκτορι και αυτά.